για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κάθε αρχή και δύσκολη. Α, είναι δύσκολη. Ναι, κάθε αρχή και δύσκολη, δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν είναι δύσκολο. Κάθε προετοιμασία έχει δυσκολίες, έχει και άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε προετοιμασία είναι προετοιμασία. Πιστεύω ότι στην Φραγκφούρτη που θα περάσουμε 15 μέρες θα κάνουμε αυτή τη δουλειά που χρειάζεται για να συνεχίσουμε εδώ τα παιχνίδια πρώτα για το κύπελλο που έχουμε και μετά το πρωτάθλημα και το πρώτα απ' όλα για κουκουέ. Η καλή προετοιμασία, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εσείς συμφωνείτε? Αν είναι η αρχή. Το ίμιση του παντός. Με όλους τους παίκτες. Να αρχίσουμε με όλους τους παίκτες. Οπωσδήποτε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις όλους παίκτες μαζί. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, που πιστεύω, δύο αυτοί που, θέλουν, που πρέπει να έρθουν αύριο μεθαύριο. Άλλοι υπόλοιποι είναι όλοι μαζί εδώ. Κύριε Μπάγεβιτς, η φετινή χρονιά ξεκινάει με τον ΠΑΟΚ να έχει όλους τους παίκτες αυτούς που ήταν και την περσινή χρονιά, εκτός από τον Δημήτρη Ναλιτζή, και με κάποιες προσθήκες από αυτών των παικτών που υπήρχαν στον ΠΑΟΚ δανεικοί, όπως και δύο άλλων παικτών. Ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί ακόμη? Έχετε σχεδιάσει και κάποιον άλλον παίκτη εκτός από αυτούς τους δύο, τον Γιασεμί Γιασεμάκη και τον Λουτσιάνο? Δεν μπορούμε να μιλάμε για άλλες μεταγραφές. Και αυτές που έχουμε κάνει είναι παραφορή αυτή τη στιγμή, έτσι να το πω. Το πιο σημαντικό είναι ότι μας έχουν μείνει όλοι οι παίκτες αυτή τη στιγμή, εκτός από τον Αζή, και θέλω να έχω αυτούς τους παίκτες να είναι υγιείς και πιστεύω στην αξία τους και ικανότητες για επόμενη χρονιά. Πάντως ο σημερινός τύπος, κύριε Μπάγκης, αναφέρει το όνομα του Βενετίδη, ότι... Αυτά θα με ρωτήσετε μετά αν γίνει κάτι. Τώρα τι να σας πω. Αυτό που έχω πει και πιο νωρίς ισχύει και τώρα. Δεν έχω αλλάξει. Αν γίνει κάτι, τότε θα μου κάνετε ερώτηση και θα σας απαντήσω. Ο Στέλιος Βενετίδης ακολούθησε κανονικά την ομάδα του, αλλά όπως υποστήριξε, το θέμα για την παραχώρησή του από την ομάδα του ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό είναι θέμα της διοίκησης. Είσαι πάλι το κέντρο ενδιαφέροντος εκτός από τον ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή είσαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο 3 χρόνια και όπως γράφει ο τύπος και για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ έχω να πω ότι δεν έχει γίνει καμιά επίσημη πρόταση, δεν ξέρω κάτι. Είμαι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και αναχωρώ για Γερμανία. Μίλησες με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, κύριο Παρατούδη, για να προσαρμογή του συμβολέου σου και τα βρήκατε, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Περιμένω την προσαρμογή του συμβολέου μου, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη. Αυτό για πότε? Δεν γνωρίζω ακόμη. Ευχαριστώ. Ήταν να γίνει και δεν έγινε? Ναι, ευχαριστώ. Σήμερα μιλάμε μόνο για τον Βίντακ Βράτιτς και για τον Γιασεμί, ο οποίος μάλλον αύριο θα αναχωρήσει από τη Γερμανία. Για τον Βράτιτς? Επιμένει ο ποδοσφαιριστής, όταν πάρει όλα τα χρήματα από το φίλι ΠΑΕΠΑΟΚ, τότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Δηλαδή, πώς τον ορίζοντα φαίνεται? Πάντα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το πλήμα που συνάντησα. Πιστεύω ότι με τη δουλειά θα πετύχουμε. Φέτος, νομίζω, και φέτος θα σας κάνουμε όλα και πάρουμε και κύπελο και πρωτάθλημα. Το πρώτο στάδιο της Ανοίξης ξεκίνησε πολύ καλά, είναι όλα τα παιδιά καλά και είμαστε αισιόδοξοι να πάμε να δουλέψουμε τώρα εκεί πέρα και να είμαστε έτοιμοι. Μετά από χρόνια ξαναγύρισες στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορώ και εγώ από μέρος μου να βάλω το χεράκι μου να γίνω ΠΑΟΚ καλύτερος. Πάμε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρα θα μας περιμένει πολλή δουλειά. Να είμαστε όσο δυνατόν προετοιμασμένοι για το δύσκολο πρωτάθλημα που ακολουθεί, αλλά και για το θεσμό του κυπέλου. Πιστεύω όλα να πάνε καλά. Από εκεί και πέρα λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Κάθε χρονιά προσπαθούμε και καλύτερα. Όπως γνωρίζετε, πάμε για το πιο βασικό στάδιο της χρονιάς. Πρέπει να οπωσδήποτε να βγει όσο το δυνατό καλύτερα. Και έτσι εμείς από την πλευρά μας προσκόμαστε να δώσουμε το καλύτερο μας αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνει πολύ καλή δουλειά, όπως έγινε και αυτή τη εβδομάδα εδώ στην Ευκαρπία. Πιστεύω ότι, όπως είπα, θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Το όπλο μας για την επόμενη σεζόν είναι ότι θα είμαστε πολύ δεμένοι ακόμα περισσότερο και η ομοιογένεια που θα έχει όλη η ομάδα θα είναι αυτό το σημαντικό που θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελλο Ελλάδος. Φέτος, φιλοδοξία, στόχος? Οι στόχοι μας θα πρέπει πρώτα να τους πει ο προπονητής μας, αλλά
Οι στόχοι του ΠΑΟΚ είναι όπως κάθε μεγάλης ομάδας. Πάντα κοιτάμε πιο ψηλά. Πέρυσι πήραμε το κύπελλο, φέτος κοιτάμε όσο γίνεται να πάμε την ομάδα πιο ψηλά. Τώρα πού θα είναι, θα δούμε. Αυτά το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά